πώς θα αξιοποιηθούν τα δισεκατομμύρια, αναφέρομαι στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχει στα χέρια του ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η απάντηση ξέρω, είναι τι ακριβώς θα κάνει ο νέος Περιφερειάρχης. Αλλά να δούμε μέσα από τις δικές σας προτάσεις, από τα δικά σας προγράμματα, ποια είναι η δική σας πρόταση, όπου πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες και τι θα γίνει στα Περιφερειακά Συμβούλια με το 1,6 δις που έχει να διαχειριστεί. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μπενετάτου. Ναι. Ανατρεπτικά. Εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι εμείς και στην προηγούμενη διοίκηση και σε αυτήν η ίδια κριτική θα είναι και δυστυχώς όλες οι διοικήσεις που αναλάβανε από τότε που έχουμε το θεσμό της περιφέρειας με ρετούς δηλαδή εκλεγμένους, τα μεγάλα κορδίκια πηγαίνανε όχι για τις ανάγκες του λαού. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο της κριτικής μας. Ναι. Δηλαδή να σας πω τώρα έτσι απλά, εμείς ας πούμε αν ήμασταν διοίκηση, αν δηλαδή η Λαϊκή Συσπήρωση είχε την ευθύνη για την περιφέρεια, ναι. Παρά τις δυσκολίες δηλαδή που δεν έχει μόνη τη σκονδύλια η περιφέρεια ας πούμε, να δώσει, είναι πολλά από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα παρεμβαίναμε άμεσα ας πούμε στον Κηφισό για παράδειγμα, που ο Γιάννης ο Πρωτούλης σε όλες τις συνεντεύξεις που έδωσε έλεγε ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το είχα αφήσει και εγώ αυτό το ερώτημα, και στις δύο εκπομπές που τον φιλοξένησα. Τον είχα ρωτήσει ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις αν εκλεγείς ως περιφερειάρχης. Και μου είχε απαντήσει πως θα καθάριζε όλο τον Κηφισό, ο οποίος δεν έχει καθαριστεί 100 χρόνια. Όλα τα φερτά υλικά μέσα, με όλα τα μπάζα, ώστε αν γίνει τώρα η επόμενη θεομηνία, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Κινδυνεύουμε πολλά, έτσι και στατικά προβλήματα υπάρχουν, δηλαδή και το οδόστρωμα πάνω από τον Κηφισό, ας πούμε, υπάρχει πρόβλημα. Λέω ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε. Να σας πω, για τώρα αυτό που πάει βέβαια σε αντιπαράθεση με το τι γινόταν ως τώρα. 3% του προϋπολογισμού της περιφέρειας πηγαίνει για την πλημμυρικά έργα. Δηλαδή σε 40 χρόνια, εμείς τα είχαμε με στοιχεία δώσει, είχαν 117 έργα στον προϋπολογισμό με 44 εκατομμύρια και κάθε χρόνο πηγαίνανε 9,8 εκατομμύρια ευρώ. Σε 40 χρόνια θα ολοκληρώνονταν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ενδεχόμενα σήμερα να είναι και ανεπαρκές. Ναι. Δηλαδή έτσι. Ποια λέτε. Ναι, και προφανώς. Μετά που ζήσαμε στη Θεσσαλία. Πηγαίνανε κονδυλιά σε έργα άλλα, ας πούμε. Δηλαδή, ας πω παράδειγμα, ενώ πολλά έργα καθυστερούν πάρα πολύ τώρα. Χθες ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή ένα έργο αντιπλημμυρικό στα σύνορα του Δήμου Νίκαιας Ρέντι και Μοσχάτου Ταύρου, το οποίο ουσιαστικά δεν κουνιέται καθόλου. Δηλαδή τα λεφτά για το σύμβουλο, τον τεχνικό σύμβουλο, δηλαδή λεφτά, πώς να το πω, για αυτόν ας πούμε που θα έβλεπε το έργο και καμία παρέμβαση. Και πιο πριν, λίγο πριν τις εκλογές, το ένα από αυτά που είναι στη Νίκαια Ρέντι και Κορυδάλο, επίσης ας πούμε μια στασιμότητα από το 2020. Αυτή είναι η γενική λογική που υπήρχε και δυστυχώς θα συνεχίσει. Και να σας πω κάτι. Το έχω φέρει έτσι εδώ η κριτική μας. Αφορά και θα πάω στον κύριο Χιωτίνη αμέσως με το ίδιο ερώτημα. Αφορά και την προηγούμενη, ας πούμε, και τη σημερινή διοίκηση και τις προηγούμενες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν Άρα θεωρεί. Βάζετε και τον κύριο Γιάννη Σγουρό εδώ από την καταλαβαίνω. Δεν θεωρεί επιλέξιμα. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί επιλέξιμα. Ναι. Αυτά τα έργα. Κοιτάξτε, λέμε ένα αναπτύσσεται. Έργα. Να τα πούμε συγκεκριμένα. Τη πολιτική προστασία γενικότερα. Τη πολιτική προστασία γενικότερα. Κοιτάξτε. Αυτό λέει, που το στηρίζετε αυτό. Θα σας πω. Λέει εδώ με απίστευτο κινησμό το λέει. Είναι οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευτούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία. Παρένθεση δηλαδή, έφορες οικογένειες ή πολύτιμα εργοστάσια, το λέει για να μην μπερδευτούμε, από το να προστατευτούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με πενιχρά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν φέρονται δίκες. Αλλά η δικαιοσύνη δεν είναι μέρος της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ποιος το γράφει αυτό, ποιος το λέει αυτό. Εντάξει, σας λέω ότι μου φαίνεται απίστευτο αυτό. Απίστευτο και εμάς μας φαίνεται απίστευτο. Είναι σημαντικό. Η πηγή είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως. Όταν μιλάει για εφαρμογή σχεδίων που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Και γενικά το λένε αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούμε ορισμένα ζητήματα. Να συναθέσουμε ορισμένα ζητήματα. Και στα έργα, αλλά και στην συμβολή της περιφέρειας στο να ανακουφίσει πραγματικά τους πολίτες. 37 κοινωνικοί λειτουργοί ασχολούνται με 6.000 υποθέσεις που αφορούν διάφορα ζητήματα από γυροκομεία, από ελέγχους κτλ. Είναι δυνατόν να τα βγάλουν πέρα? Όχι. 37 κοινωνικοί λειτουργοί και σχετικοί για 6.000 υποθέσεις που αφορούν απαράδοκες οικογένειες μέχρι ελέγχους σε γυροκομεία ή οπουδήποτε άλλο. Το πραγματικό πρόβλημα, και μιλάμε για κοινωνική πολιτική, έτσι, θα μπορούσα να σας πω ακόμα πιο τραγικά στοιχεία, τι είδους κοινωνική πολιτική κάνουμε, ας πούμε. Έπαιξε και εκείνη η διαφήμιση τότε, αν θυμάστε, που πήγε εκεί για καφέ στον άστεγο κύριος Μητσοτάκης. Ένα κέντρο
μια δομή που υπάρχει, ας το πούμε έτσι, για τους κοινωνικά άστεγους, τους παρέχει απλώς να κάνουν ένα μπάνιο, να πλύνουν τα ρούχα τους και από εκεί και πέρα να πάνε στη Μητρόπολη ή κάπου αλλού στο κοινωνικό παντοπολείο να βρουν εισιτήριο και ξανά στο κασόνι τους ή στο όποιο σπίτι τους. Αυτή είναι η οροφή αυτού του κράτους. Εμείς το λέμε καθαρά ότι είναι ταξικό κράτος. Προσέξτε. Ναι. 1.700 πάλι από την περιφέρεια φύγανε. Δεν είναι ταξικό κράτος, είναι ένα κράτος το οποίο αδιαφορεί για τις περιφέρειες. Έτσι, άλλο το ταξικό και άλλο αδιαφορεί για τις περιφέρειες. Έτσι. Εντάξει, ναι. εγώ το μεταφράζω έτσι. Έτσι ναι. το μεταφράζω ναι, και θα ναι. σας το πω. Αυτό είναι μια πλευρά. 1.700 πάλι φύγανε από την περιφέρεια. Έτσι. Ξέρετε πόσες θέσεις έχουν προκηρυχθεί που δεν έχουν έρθει ακόμα. 105. Προσέξτε για τα έργα τώρα να δείτε. Όποια έργα θέλουν να γίνουν γρήγορα να τα κάνουν. Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας δημοπρατήθηκε το 2019 και το 2022 ήταν έτοιμο να λειτουργήσει, να παίξει. Με όλα τα συνοδά έργα. Δηλαδή, όχι μόνο το γήπεδο, η κατασκευή. Δεν έχετε δίκιο. Εγώ το θυμάμαι τα τελευταία. Όχι, 2016 μπήκε στο πρωτάθλημα. 15 χρόνια που συζητάμε για τη Φιλαδέλφεια. 2016. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Η συζήτηση είναι καμιά 15ετία. 2015 χρόνια γίνεται η κουβέντα αυτή. Εγώ σα μιλάω με στοιχεία, επειδή ζητάτε στοιχεία. 2016. Μα είναι δυνατόν 3 χρόνια. 2016, ξαναλέω, μπήκε στον προϋπολογισμό της περιφέρειας. 2019 δημοπρατήθηκε και 2022 ολοκληρώθηκε. Όχι μόνο το γήπεδο, αλλά και τα συνοδά έργα, υπόγειες διαβάσεις. Όπου θέλουν λοιπόν, όπου ας πούμε τρέχει, όπου είναι κάποιο συγκεκριμένο συμφέρον, ναι. όπως θέλετε βαφτίστε, εμείς λέμε ότι είναι μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα κορδίλια προχωράνε. Να σας πω ένα δύστιχο. Μιλήσατε μόνο για την κατασκευή 3 χρόνια. Αλλά πριν την κατασκευή, γιατί είναι 10-15 χρόνια. Εγγράφτηκε στον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Ναι, αφήστε με. Μα σας λέω αφήστε με το. Ναι. Πριν την κατασκευή. Ένα λεπτό να απαντήσει, κύριε Περνάκη. Πριν την κατασκευή υπήρχε ένα σχέδιο για να γίνει εκεί. Εκατοντάδες, πολλοί. Βούλιαζε 15 χρόνια, λέτε. Όχι. Ναι. Έγινε η μελέτη. Η μελέτη αυτή θέλει 1,5-2 χρόνια για να γίνει. Και αφού έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, μετά έγινε. Το να γίνει, όταν σας είπα εγώ ότι υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Κύριε Χιωτή, να σας πω ένα άλλο που το ζήσαμε με τον πετραγικό τρόπο. Ναι. Ο ριζοσπάστης αποκάλυψε ότι το 2018 υπήρχαν συγκεκριμένες έρευνες. Είχαν δώσει δηλαδή στην κυβέρνηση στοιχεία από επιστημονικά ιδρύματα, πολυτεχνία και σχετικά ιδρύματα ότι έρχεται στο Θεσσαλικό κάμπο μεγάλη πλημμύρα. Και προτείνανε μάλιστα τρεις διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τα κονδύλια που θα διαθέτανε. Πάντως άκουσα τελευταία ότι ο Περισσός έχει χτιστεί πάνω σε ρεύμα. Τώρα να σας πω κάτι. Εντάξει, τώρα μου φαίνεται αυτό λίγο προβοκατόρικο. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι εμείς αποκαλύψαμε ότι το 2018 στη Θεσσαλία έρχεται μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως και καλά κάνατε. 2023. Είδατε να γίνει κάτι σε αυτό? Όχι. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα κράτος, αυτό που σας είπα πριν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, τα παραπέμπει όλα στην κλιματική αλλαγή, έτσι. Και λοιπόν, τα έχει στον αυτόματο. Να απαντήσει, κύριε Περνιτά, το ένα λεπτό. Θα απαντήσετε. Γιατί να τον διευκολύνω θέλω μόνο. Η κλιματική αλλαγή δεν εμπόδιζε να έχει το κράτος, είτε είναι η περιφέρεια είτε οτιδήποτε άλλο, να έχει δασεργάτες. Δεν υπάρχει ένας δασεργάτης. Συμφωνώ. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα κράτος το οποίο δεν παλεύει, δεν δουλεύει για τις ανάγκες των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με αυτό. Είχε ταμιακό απόθεμα και τώρα έχουμε ταμιακό έλλειμμα μεγάλο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δηλαδή, το ταμιακό απόθεμα και να κάνει αντιπλημμυρικά έργα, να σας το πω έτσι απλά. Να κάνει ας πούμε έργα και να μην παραδώσει κανένα απόθεμα. Να παραδώσει το λαό το απόθεμα που είχε ο Γιάννης Ζουγρός. Ναι. Αυτό δεν είναι ναι, το. Μόνο που ο Γιάννης Ζουγρός έκανε έργα, είχε ξεκινήσει έργα αντιπλημμυρικά τα οποία σταμάτησαν. Και μάλιστα και από τον. Και από τον κύριο Χαρδαγιάννη. Κοιτάξτε, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, επειδή παραμονές των. Καλά, δεν αντιμαχόμαστε. Όχι, δηλαδή. Αντιμαχόμαστε με έναν τρόπο οι πολιτικές μας απόψεις. Απλώς και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι σαφές, ας πούμε, ότι έχουμε διαφορετική πολιτική αντίληψη και υποστηρίζουμε διαφορετικά συμφέροντα, να το πω έτσι, κύριε Χιωτίνη. Δηλαδή, το συμφέροντα, προσέξτε, φαίνεται λέξη βαριά, αλλά όταν, ας πούμε, θες να στηρίξεις το λαϊκό εισόδημα. Εγώ υποστηρίζω το συμφέρον της οικογένειάς μου τώρα. Δεν υποστηρίζω κανένα άλλο συμφέρον. Όταν μπαίνουμε στα δημόσια, κύριε Χιωτίνη,
Πρέπει να πάρουμε θέση αν είμαστε με το λαό ή όχι. Αν είμαστε με λαό ή αν είμαστε, ας πούμε, με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ή όχι. Είμαστε με το λαό. Τώρα εσείς, ας πούμε, φαίνεται ότι είστε με το λαό που υποστηρίζετε τον Κώστα Μπακογιάννη. Δηλαδή, εσείς έχετε πάρει μια θέση υπέρ του Κώστα Μπακογιάννη. Αυτό προφανώς το θεωρείτε ότι είστε υπέρ του λαού. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω. Αυτό γίνεται, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή που υποστηρίζει τους ιδιασμούς της λαϊκής συσπήρωσης και κατεβαίνουμε παντού λαϊκή συσπήρωση, σε όλους τους Δήμους και σε όλες τις περιφέρειες, δεν συμβρεθήκαμε με κανένα της Νέας Δημοκρατίας πουθενά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, μια χαρά βρεθήκανε στον Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε ένα Δήμο που έχει ισχυρή παρέμβαση μεγάλος οικονομικός παράγοντας. Τώρα όμως υποστηρίζεται τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνετε τώρα. Αυτό δεν ξέρω από πού προκύπτει. Προκύπτει στο ότι στις δημοτικές εκλογές, εάν με την εντολή σας λες και όλος ο κόσμος είναι πρόβατο, τους λέτε μην ψηφίσετε. Όχι, όχι. Θα σας τιμωρήσω. Εμείς είμαστε οι μόνοι που δεν θεωρούμε τον κόσμο πρόβατο, να σας πω. Μα δεν θεωρείτε πρόβατο όταν λέτε δίνω εντολή να μην ψηφίσουν. Εντολή, τι για όνομα του Θεού. Τι είναι εντολή, δεν είναι εντολή. Όταν βγαίνει ο αρχηγός του κόμματος και λέει οι οπαδοί μας να ρίξουν λευκό, αυτό δεν είναι εντολή. Τι είναι. Η θέση του, ακούστε, η θέση μας για λευκό ή άγκυρο στο δεύτερο γύρο, αν δεν είναι συνδυασμοί της λαϊκής συσπήρωσης, είναι πολλά πολλά χρόνια πίσω. Και εμείς όταν απευθυνόμαστε στον κόσμο τώρα, και αυτό θα πω και στους δημότες που δώσανε πραγματικά μεγάλη δύναμη στη λαϊκή συσπήρωση, δώσανε μεγάλη δύναμη στην περιφέρεια. Ανεβήκαμε 40.000 ψήφους, η μόνη δύναμη που ανέβηκε στην περιφέρεια, σε ψήφους απόλυτους. Και ανεβήκαμε και σε ποσοστό, πήγαμε από το 8% στο 14%, που σημαίνει ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό, παρά τις δυσκολίες, παρότι υπάρχει ένα γενικότερο αρνητικό κλίμα, βλέπει θετικά αυτά που του λέει πρέπει η συνδυασμή της λαϊκής συσπήρωσης. Ναι. Του λέμε να ολοκληρώσει την ψήφο του. Να μιλήσουμε λίγο για να ολοκληρώσει την ψήφο του, ψηφίζοντας το δεύτερο γύρο. Εκεί πείτε που υπάρχουν υποψήφοι της λαϊκής συσπήρωσης στην Πάτρα, στον Τύρναβο, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή, στην Πετρούπολη. Και έτσι πραγματικά θα ολοκληρώσει. Να έχω δύο λεπτά γιατί ένα δεν υπάρχει. Θέλω να κλείσω. Προσέξτε. Έπρεπε να το θέσετε. Θέλω να πω. Μέσα, κύριε καθηγητά. Είναι υποκριτικό να μας πιάνει τώρα η ανησυχία ποιος θα είναι, ας πούμε, ο δήμαρχος, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Όταν μια χαρά συνεργάζονταν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία σε πολλούς Δήμους. Και για παράδειγμα, ξέρετε, θα είχατε δει όλη αυτή τη συνάντηση με ουζάκια στην Πάτρα που συνονοηθήκαν ότι αν ο Πελετίδης, όποιος είναι στο δεύτερο γύρο με τον Πελετίδη, θα πάρουν όλοι μαζί.